Μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία τους από τον καύσωνα, αποφάσισε ο Δήμος Χανίων, που προχωρά σε πρώτη φάση σε αναστολή λειτουργίας όλων των μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αύριο και μεθαύριο. Τα δεδομένα όπως έχουν εξελιχθεί και όπως γνωρίζουμε σε σχέση τόσο με την θερμοκρασία όσο και με άλλους παράγοντες καθιστούν πραγματικά προβληματική την τέλεση μαθημάτων Τετάρτη και Πέμπτη και γι' αυτό το λόγο προβαίνουμε στην συγκεκριμένη απόφαση. Και δίνουμε μία σύσταση στην εκπαιδευτική και τη μαθητική κοινότητα. Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις που έχουν για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς να πραγματοποιηθούν μετά τις 7.30 ή 8 η ώρα το απόγευμα ή αλλιώς να μεταβληθούν για επόμενη ημέρα, καθώς οι συνθήκες δεν θα το επιτρέπουν. Κανονικά, αλλά εφαρμόζοντας όσα ορίζει εγκύκλειος του Υπουργείου Παιδείας, θα λειτουργήσουν τα γυμνάσια και τα λύκεια. Συστήνεται να χρησιμοποιηθούν όπου υπάρχει δυνατότητα σκιερές και δροσερές αίθουσες, καθώς και αίθουσες που διαθέτουν κλιματιστικά ή ανεμιστήρες δαπέδου. Προτείνεται δε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες των προαγωγικών απολυτηρίων εξετάσεων και να αποφεύγονται οι δραστηριότητες στον ήλιο. Έχουμε εξοπλίσει όλες τις αίθουσες που θα πραγματοποιούνται οι εξετάσεις με κλιματιστικά και με ανεμιστήρες, έτσι ώστε να γίνει πολύ πιο εύκολο το έργο των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ανοιχτοί θα παραμείνουν οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί, περιορίζοντας τις δραστηριότητές τους στους εσωτερικούς κλιματιζόμενους χώρους τους. Θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς όλοι οι χώροι κλιματίζονται. Δεν θα βγαίνουν έξω στον προαύλιο χώρο για να εκτίθονται στα καιρικά φαινόμενα. Για την προστασία ευάλωτων ομάδων από τις υψηλές θερμοκρασίες, ο Δήμος Χανίων θα κρατήσει ανοιχτό τα επόμενα 24 ώρα το καταφύγιο αστέγων, διαθέτοντας επιπλέον κλιματιζόμενες αίθουσες στους δημότες. Η αίθουσα εδώ στο Δημαρχείο που βρισκόμαστε κλιματιζόμενοι είναι στη διάθεση των πολιτών, όπως επίσης και το καπί της παλιάς πόλης και της νέας χώρας. Αυτό παρόλα αυτά που συστήνουμε εμείς στον κόσμο είναι αν δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη να έρθουν προς το κέντρο, να παραμένουν στα σπίτια τους. Αν παρόλα αυτά ο κόσμος πρέπει να κινηθεί, τότε να το κάνει με ασφάλεια, φορώντας καπέλο, αντιλιακή, ελαφρύ ντύσιμο. Στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ολόκληρη η Κρήτη βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες να τίθενται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, του νησιού μας, από ό,τι φαίνεται θα χτυπήσουν και σαραντάρια ακόμα. Χτες συμμετείχα σε μια δημιουργική σύσκεψη το απόγευμα. Τεθήκαν όλοι οι παράμετροι. Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα ή έτσι αλλιώς και για θέματα πυροπροστασίας. Επανεκτίμηση της κατάστασης θα γίνει την Πέμπτη χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο λήψης μέτρων και για την Παρασκευή.